μια περιφέρεια που είναι εδώ και περιφερειακός και γνωρίζει. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Είναι όμως μια περιφέρεια που είναι στο στόχο, στο στόχο 2. Λοιπόν, απλά θέλω να πω ότι δεν είναι ο Λαΐσα και τι επιπτώσεις θα μας ρωτήσει ο πρόεδρος, γιατί το γνωρίζει. Απλά να το, γράψουμε τα πρακτικά. Έχει στη. Πώς να το πω, τα οικονομικά σύνορα του κράτους, στην ΑΟΣΑ, ας πούμε. Αυτό, τι σημαίνει λοιπόν αυτό. Και μια άλλη δεύτερη ερώτηση, να τα απαντήσεις μαζί. Χθες μας παρουσίασες μια πολύ ωραία εφαρμογή, που δεν ξέρω, θα ήθελα να μας πεις τον τρόπο που θα μπορούμε εμείς να συμμετέχουμε με εργά σε αυτή. Είναι ένα πολύ, πολύ ωραίο σύγχρονο εργαλείο, μάλιστα πάρα πολύ και στις παρουσίες που έκανε στο δικό μας την εφημερίδα στο Ισουλέρ, τα έχει στα νησιά. Και δίνει και αυτή την απάντηση. Τι σημαίνει έξυπνο νησί και η εφαρμογή νομίζω ότι είναι Smart Island EU, έτσι δεν είναι. Ο Γιάννη θέλει να την εξηγήσει. Ευχαριστώ. Okay, λοιπόν, πρώτα να πω κάτι για τα νησιά. Σε έκταση, ο συνολικός πληθυσμός των νησιών που έχουν αδειάσει είναι μεγαλύτερος από την έκταση της Νάξου και της Πάρου. Δηλαδή, τέτοια συμφορά πατρίδα δεν έχει ξαναπάθει ούτε επί. Λοιπόν, για την ΑΟΣ, είχαμε μια ομιλία στο κινητήριο πάνω στον Πειραιά και δείξαμε ένα χάρτη της πατρίδας μας, πώς είναι η ελληνική ΑΟΣ με το Καστελόριζο κατοικημένο και πώς είναι χωρίς το Καστελόριζο κατοικημένο. Πάμε πρώτα χωρίς το Καστελόριζο κατοικημένο. Φανταστείτε ότι η ελληνική ΑΟΣ αγγίζει τη Ρόδο, κατεβαίνει στην Κάσο, στην Κάρπαθο, την Κρήτη και πηγαίνει αριστερά, όπως έχουμε το χάρτη μπροστά μας. Με κατοικημένο το Καστελόριζο, όπως δηλαδή ισχύει σήμερα, το Καστελόριζο έχει μείνει στους 80 κάτοικους. Η ελληνική ΑΟΣ αγγίζει στο Καστελόριζο, κάνει ένα πολύ χαμηλό νη, πολύ λίγο και ξαναδεχθένει και πιάνει πάνω την Κύπρο. Δηλαδή, η τουρκική ΑΟΣ δεν αγγίζει την Αιγυπτιακή. Η ελληνική με την Κυπριακή ενώνονται. Εάν δεν υπήρχε το Καστελόριζο, η τουρκική ΑΟΣ κατεβαίνει στην Αίγυπτο και η ελληνική ΑΟΣ δεν αγγίζει την Κυπριακή ΑΟΣ. Έχουμε στη μέση δηλαδή την τουρκική εκμετάλλευση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αυτό και μόνο, είναι κάτι ξεχωριστά από την υφαλοκρηπίδα. Άλλο υφαλοκρηπίδα και άλλο διάβος. Αυτό μόνο για να δει κανείς τι σημασία για μια χώρα, να σάκει 80 κάτι, να το κρατήσει ζωντανό. Απ' την άλλη μεριά, η συνθήκη, αν θυμάμαι καλά, 111 του Διεθνούς Δικαίου Θαλάσσιου, είναι ακυρώνεται όταν σε ένα νησί δεν έχω την επιχειρηματικότητα και την παρουσία του κράτους, το νησί κατατάσσεται στις γκρίζες ζώνες. Για το Smart Island, το πρόγραμμα. Κάποια αιτήσει που γίνανε κάποια στιγμή, γίνανε κάποιοι 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 στιγμή, και στον Ναύπλιο μπορεί να φτάσει κάλλιστα ένα ξένο σκάφος, δεν υπάρχει πλέον, δηλαδή περνάς χωρικά ύδατα και γίνονται διεθνή ύδατα πλέον. Στο Σούδιο φτάνει, στην στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, Γουμενίτσα, όλα δεν υπάρχει κάτι. Τα σύνορα τα δικά μας νότια, το πιο σύνορό μας είναι η Γάρδος, το δυτικά είναι το Καστελόριζο, βόρεια είναι τα τρία νησιά επάνω στην Κέρκυρα, Μαθράκη, Ελληνικούσα και Οθονή. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ένας που δεν γνωρίζει. Δεν έχουμε δηλαδή κανένα κομμάτι της πατρίδας μας που αν αδειάσουμε τα νησιά με πληθυσμό κάτω από 150, αν θα θέλαμε να αδειάσουμε, θα έφταναν δηλαδή, τα διεθνή ύδατα, θα είμαστε η μοναδική πρωτεύουσα στον κόσμο που θα είχαμε τόσο κοντά σε διεθνή ύδατα την πρωτεύουσα της χώρας. Καμία άλλη. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει νόημα σε αυτό το πάνελ, σε αυτό το κόσμο, να καθόμαστε να συζητάμε για θέματα αν έχει αξία τα νησιά, η σχετικότητα, η οικονομία πάνω στα νησιά. Σχετικά τώρα με το Smart Island. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ολοκληρώθηκε, έχει προταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να χαρακτηριστεί ένα από τα best practice του 2014 το πρόγραμμα αυτό. Όσοι ήσασταν εχθές το παρακολουθήσετε, όσοι δεν είστε μπορείτε να μπείτε στο smart.mesea.pavlaislands.eu να το δείτε ή να κατεβάσετε και τις εφαρμογές δωρεάν. Και τα επιμελητήρια μπορούν να μπουν και οι δήμοι μπορούν να μπουν και όλοι οι φορείς μπορούν να μπουν μέσα. Περίπου ένα κόστος που βγαίνει στην αγορά για να μπορεί να έχει κάνει μια τρισδιάστατη απεικόνηση. Εσείς ξέρετε στην αγορά πόσο κοστίζει ένα site, απλό. Υπολογίστε ένα site το οποίο, μια άλλη μια εφαρμογή γιατί δεν είναι site, που θα μπορεί να εξυπηρετηθεί ένας επιχειρηματίας μέσα από το site το δικό σας με τρισδιάστατες εφαρμογές, ειδικά στις ταμπλέτες,
να μην ξεπερνάει τις 4.500 με 5.000 ευρώ όλο μαζί για περίπου 300-400 σημεία ενδιαφέροντος. Αυτό που έχουμε πρόβλημα και είναι καλό που, αν και είναι αναρμόδιοι οι άνθρωποι της ΕΙΣΑΠ να τα ακούνε, αν και τα ξέρει και ο Φίλιππος, τα ξέρει και η Μαρία, τα ξέρω και τα παιδιά εκεί μέσα, είναι το εξής. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώνει 2 εκατομμύρια ευρώ να κάνει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και στη συνέχεια, αφού μπορεί να φτάσει στην αγορά ένα προϊόν με κόστος ελάχιστο, να μην μπορεί να ανοίξει ένα πρόγραμμα στις κοινωνίες πληροφορίες, να μπορεί να καλύψει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, γιατί να το χάνουμε. Γιατί, δηλαδή, εάν επιχειρήσει τώρα, αν θυμάμαι καλά, η Κεφαλονιά πριν λίγες μέρες έκανε ένα πρόγραμμα το Ηλευκάς. Δεν ξέρω αν το λέω καλά. Έχει προϋπολογισμό 80.000 ευρώ. Αυτό που θα γίνει στο πρόγραμμα αυτό είναι το 1/10 σε σχέση με αυτό που μπορεί να γίνει με 6.000 ευρώ. Όμως δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικά. Θα δώσει το κράτος 70.000 ευρώ να κάνει ένα site. Δεν θα μπορέσει να δώσει 50.000 ευρώ για να βάλει 10 λευκάδες μέσα να γύρω σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό είναι μια άλλη δυστροπή που έχουμε σαν χώρο δική μας. Δεν έχει σχέση με την ΕΙΣΑΠ αυτό. Όχι, γιατί προέρχομαι από την ΕΙΣΑΠ. Το είπα, δεν έχει σχέση με τη λογική. Ακριβώς. Να πω. Ναι. Απλά ακόμα με την ΕΙΣΑΠ. Τα ξέρουν πολύ καλά όλοι. Εμείς, σαν χώρα, δεν έχουμε καταφέρει αυτό να το αλλάξουμε. Ειδικά αν συζητήσετε πάνω μας κάνετε την κύριο πληροφορία, αυτά που θα σας πει εσείς που είστε επιχειρηματίες, θα αυτοκτονήσετε μας τα ακούσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μετρελαγεί αυτό που σου λέει. Και επειδή ανέφερα την ΕΙΣΑΠ, να κάνω και μια δημόσια ομολογία που την κάνω παντού και πάντα, δεν νομίζω ότι η ελληνική πολιτεία σήμερα έχει πιο φιλονησιωτική υπηρεσία από την ΕΙΣΑΠ. Τους ξέρω χρόνια όλους, από πάνω μέχρι κάτω. Τους ξέρει και ο Γιώργης, σε όλα τα επίπεδα. Είτε το λένε ΦΥΠ, είτε το λένε μέχρι το πλυντηριακά. Δεν νομίζω ότι έχουμε στην πατρίδα μας πιο φιλονησιωτική υπηρεσία από αυτούς. Στα γραφεία τους και μόνο να πείτε μέσα, θα καταλάβετε. Λοιπόν, υπάρχει άλλη ερώτηση. Να προχωρήσουμε στην υπογραφή του πρωτοκόλλου. Σας το έχουμε μοιράσει. Το θέμα είναι ότι αυτά τα πρωτόκολλα έχουν ουσία αν οι άνθρωποι που τα υπογράφουν τα δίνουν. Θα τα στήριξω. Εγώ νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή αρχή σήμερα και όρεξη έχουμε και εσείς και εμείς να προχωρήσουμε σε όλα πράγματα και βέβαια, το λέω και στον εκπρόσωπο της Περιφέρειας, Βορειοκίων, είναι ότι θα πρέπει ο ΑΕΜ να συνδεθεί, να υπάρξει ξεχωριστές ενότητες που υπήρχαν στο παρελθόν, στην ΚΕΔΕ, στην Ένωση Περιφερειακών, να υπάρχουν οι ισχυρικές περιφέρειες και σε μια ιδιαίτερη επιτροπή. Δεν ξέρω, εσείς είστε πιο γνώστες των θεμάτων. Σε τοπική αυτοδιοίκηση